επειδή είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έχει πνευματολογική ευαισθησία, μετέχουμε άλλωστε και στο Σύμφωνο των Δημάρχων και θα αναλάβουμε σύντομα και δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε δημιουργικά να αξιοποιήσουμε τα απορρίμματά μας και γι' αυτό αύριο στην Καπνοποθήκη του Αγίου Αθανασίου, στο Κέντρο Προσφυγικής Μνήμης, στις 6 ώρα το απόγευμα, θα διεξαχθεί μια εκδήλωση όπου θα μοιράσουμε τους πρώτους κάδους κομποστοποίησης στους συμπολίτες μας, οι μισοί από τους οποίους θα τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες, διότι πιστεύουμε εμείς ότι η πραγματική αλλαγή επέρχεται μέσα από τα σχολεία με την αλλαγή της νοοτροπίας των συμπολιτών μας. Να τονίσω ότι αύριο στις 6 ώρα θα διανεμηθούν όλοι αυτοί οι κάδοι κομποστοποίησης και θα είναι εκεί και υπεύθυνοι από την Διαμάθ, οι οποίοι θα εξηγήσουν στους ανθρώπους οι οποίοι θα παραλάβουν τους κάδους με ποιον τρόπο ακριβώς θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν δημιουργικά, έτσι ώστε και να μειωθεί τόσο ο όγκος των απορριμμάτων οι οποίοι παράγονται, αλλά και να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ πλούσιο οργανικό κομπόστ, ένα λίπασμα το οποίο θα πέσει στον παραγωγικό μας κάμπο. Να σας ενημερώσω ότι ήδη εχθές Κυριακή είχα μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Δράμας και Πρόεδρο της Διαμάθ πάνω σε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Νομίζω ότι καλό θα είναι τις ανακοινώσεις να τις κάνει ο ίδιος, διότι αυτή τη στιγμή θα διεξαχθεί ένα σχέδιο για την δική μας την περιφερειακή ενότητα, το ορίζοντας, ο χρονικός ορίζοντας του οποίου είναι μέχρι το τέλος του έτους να δοθεί η λύση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να αποδώσουμε το κέσαρο στο κέσαρο και την ανακοίνωση πρέπει να την κάνει ο κύριος Μαμψάκος και όχι εγώ. Την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή της ΚΕΔΕ για την Αγροτική Ανάπτυξη, στην οποία είμαι μέλος. Ζήτησα να ενταχθώ σε αυτήν την Επιτροπή, διότι ακριβώς η δύναμη μας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ο ίδιος ο κάμπος μας. Στα θέματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έθεσα, ήταν και η διέλευση του αγωγού ΤΑΠ. Ήδη συμφωνήσαμε την επόμενη φορά να εισηγηθώ του θέματος επισήμως, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική ανακοίνωση από πλευρά ΣΚΕΔΕ και πιέσεις προς την κεντρική την κυβέρνηση. Το θέμα του ΤΑΠ δεν το αφήνουμε καθόλου να σταματήσει. Αντιθέτως, έχουμε κινηθεί ήδη και με την ΠΕΔ. Έχουμε αποστείλει τις απόψεις μας σχετικά με το ζήτημα του ΤΑΠ. Δεν υπάρχει θεσμικός φορέας ο οποίος να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την συνδρομή του και να μην ζητήσουμε την συνεισφορά την δική του, να μην προκαλέσουμε από τους ίδιους μια θετική αντίδραση ως προς τα συμφέροντα του δικού μας του Δήμου. Το θέμα του ΤΑΠ δεν έχει λήξει. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που κάνατε με τη νέα την κυβέρνηση, την επόμενη εβδομάδα θα μεταβώ για 5 μέρες στην Αθήνα. Κάποιες από τις επαφές τις οποίες θα κάνω αφορούν και στο ζήτημα του αγωγού αυτού. Περιμένουμε φυσικά να έχουμε θετικές εξελίξεις σε αυτό το τόσο μεγάλο ζήτημα.